Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Νομίζω ότι έχει μια συμβολική αλλά και ουσιαστική σημασία η σημερινή συνάντηση, δεδομένου ότι ιδρύουμε ένα νέο πανεπιστήμιο με την συνέργεια τριών διαφορετικών ιδρυμάτων, αλλά πέραν τούτου νομίζω ότι έχει μια αξία να δούμε αυτή την προσπάθεια για ένα νέο σημαντικό θεσμό, σημαντικό πανεπιστήμιο στη Βόρεια Ελλάδα. Αξίζει τον κόπο να σας πω, αν δεν έχετε αντίρρηση, δύο λόγια για την συνολική προσπάθεια που καταβάλουμε το τελευταίο διάστημα για να διαμορφώσουμε το χάρτη της τριτοβάθμισης εκπαίδευσης. Μια προσπάθεια αναβάθμισης της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και δημιουργίας μιας νέας αρχιτεκτονικής, ας πούμε, επιτρέπει ο όρος, μιας νέας αρχιτεκτονικής των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στην πραγματικότητα, αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι να ξεπεράσουμε έναν αναχρονιστικό διαχωρισμό ανάμεσα σε αυτό που ονομάζαμε μέχρι χθες θεωρητική εκπαίδευση και τεχνολογική εκπαίδευση, και να προσαρμόσουμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας στις απαιτήσεις ενός ανταγωνιστικού πλαισίου, ευρωπαϊκού πλαισίου. Να εναρμονίσουμε δηλαδή τη δική μας αρχιτεκτονική και το δικό μας χάρτη με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των καιρών, αλλά και με τον αντίστοιχο χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θυμάστε ότι ξεκινήσαμε με τον νόμο του 2017, όπου μεταξύ άλλων αναβαθμίσαμε τις μεταπτυχιακές σπουδές, αυξάνοντας τα δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα και δίνοντας κυρίως δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές, σε αυτούς που δεν έχουν δηλαδή την οικονομική δυνατότητα, να μπορούν να εγγράφονται σε όλα τα μεταπτυχιακά χωρίς να πληρώνουν τέλη εγγραφής. Δεν είναι βεβαίως δυνατόν να είναι για όλους δωρεάν, αλλά το να μπορούν οι φοιτητές που έχουν τις γνώσεις και την ικανότητα, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάζουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, αυτό για μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στη συγκρότηση ομάδων εργασίας που μελέτησαν και πρότειναν συγκεκριμένες στρατηγικές συνεργασιών, στρατηγικές συνεργειών ανάμεσα στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ, στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα. Τώρα, αυτοί, ξέρετε, και οι ορολογίες λίγο φανερώνουν τη φτώχεια μας ορισμένες φορές, διότι τα ονομάσαμε ανώτατα, χωρίς όμως να αλλάξουμε το περιεχόμενό τους. Θέλαμε αυτή η προσπάθεια για την αναδιαμόρφωση του χάρτη και της αρχιτεκτονικής να γίνει από τα κάτω. Να μην είναι μια προσπάθεια η οποία θα έρθει από τα πάνω, μια διρεκτίβα η οποία θα επιβληθεί. Και νομίζω ότι έγινε μια πολύ σοβαρή δουλειά, υπό την εποπτεία βεβαίως του Υπουργείου και του Υπουργού του κ. Γαβρόγλου, μετά από 40 χρόνια πορείας παράλληλης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ, προχωρούν σε ουσιαστικές συνέργειες που θα οδηγήσουν σε αυτό που εμείς οραματιζόμαστε, δηλαδή μια ενιαία ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα παρέχει ουσιαστική γνώση, θα είναι σύγχρονη, θα βαδίζει παράλληλα με τις σύγχρονες εξελίξεις, θα είναι ανταγωνιστική σε αυτό το διεθνές περιβάλλον το ανταγωνιστικό και θα παρέχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο σπουδών σε όλους τους φοιτητές που εισάγονται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Υπήρξαν λοιπόν αυτές οι διαδικασίες και διαμορφώσαμε αυτό το χάρτη με γνώμονα και όλα αυτά που σας είπα, αλλά και την ακαδημαϊκή παράδοση και τις ανάγκες τις τοπικές και τις ανάγκες συνολικά της χώρας, με στοχευμένες αναδιαμορφώσεις τμήματων, με την ίδρυση νέων τμήματων που θεραπεύουν αναγνωρισμένα διεθνώς γνωστικά αντικείμενα. Σας μίλησα πριν για την Ευρώπη και για το ότι πρέπει να, ότι στόχος μας και όραμά μας είναι να εναρμονιστούμε με το εκεί
πλαίσιο και την εκεί αρχιτεκτονική των σπουδών στην υποβάθμια εκπαίδευση. Στην Ευρώπη σήμερα το μέλλον των πανεπιστημίων βρίσκεται σε αυτό το νέο θεσμό των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, των συμπράξεων πανεπιστημίων από πολλές χώρες που οδηγούν στη λήψη κοινών πτυχίων μέσα από κοινά προγράμματα σπουδών. Δεν πρέπει λοιπόν τα ελληνικά πανεπιστήμια να μείνουν έξω από αυτές τις διεργασίες που συντελούνται στην Ευρώπη. Στόχος μας δηλαδή είναι, και αυτό προσπαθούμε μέσα από αυτό το νέο εγχείρημα, να μπορούν και τα ελληνικά πανεπιστήμια να συμμετάσχουν με αξιώσεις ως ισότιμοι εταίροι και να ισχυροποιηθούν ώστε να αναδειχθούν στην Ευρώπη πια σε περιφερειακούς πόλους εκπαίδευσης. Με αυτή τη σκέψη λοιπόν και με αυτό το όραμα και με αυτόν τον ορίζοντα προχωράμε σε σημαντικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Ήδη θα γνωρίζετε ότι έχουμε προχωρήσει στην ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Προχωρήσαμε στην συνέργεια του Ιόνιου Πανεπιστημίου με τα ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων, όπου πλέον έχουμε σε όλα τα νησιά του Ιωνίου έχουμε πανεπιστημιακά τμήματα στο νέο διευρυμένο πια Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχουμε μια νέα αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου μαζί με το ΤΕΙ Υπήρου δημιουργείται μια νέα ισχυρή ακαδημαϊκή κοινότητα με σημαντική ερευνητική παρουσία στην Ήπειρο. Σε λίγες μέρες ψηφίζουμε και διαμορφώνουμε το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την συνέργεια με τα ΤΕΙ της Θεσσαλίας και της Θεραίας Ελλάδας. Και βεβαίως ταυτόχρονα ψηφίζουμε και νέα τμήματα στο ΕΚΠΑ, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη Γεωπονική Σχολή των Αθηνών. Νέα τμήματα και εκτός Αττικής, που είναι συμβατά με το περιεχόμενο σπουδών των δύο αυτών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Και σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή την προοπτική σήμερα προχωράμε στη δημιουργία ενός νέου μεγάλου πανεπιστήμιου στη Βόρεια Ελλάδα μέσα από την συνεργασία των δύο τεχνολογικών ιδρυμάτων με σημαντική παρουσία σε 6 πόλεις κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης, τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρες, την Καβάλα, τη Δράμα, την Κατερίνη, το Κιλκής και φυσικά είναι τα δύο ΤΕΗ κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, αλλά και το προϋπάρχον, αλλά πολύ μικρότερο, διεθνές πανεπιστήμιο. Έτσι λοιπόν φτιάχνουμε μια νέα, πολύ σημαντική, ένα πολύ σημαντικό ίδρυμα, το νέο διεθνές πανεπιστήμιο, με παρουσία στις 6 αυτές πόλεις, 10 σχολές, 31 τμήματα, 8 εκ των οποίων θα είναι νέα τμήματα. Αυτή λοιπόν η μεθοδολογία, ή μάλλον νομίζω ότι έκανα λάθος, είναι το Αλεξάνδριο ΤΕΙ, είναι και το Αλεξάνδριο, είναι 4, είναι 3 ΤΕΙ και το διεθνές. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα και για ένα πολύ έτσι φιλόδοξο εγχείρημα. Εγώ δίνω ιδιαίτερο βάρος στο γεγονός ότι υπήρξαν συνεργασίες και συμμετοχικές διαδικασίες, υπήρξε σεβασμός στα όργανα της ακαδημαϊκής κοινότητας και των 4 ιδρυμάτων, ώστε να έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα μέχρι της δυνατής αποδοχής. Αυτό θα μας το πείτε κι εσείς βεβαίως, αλλά εγώ δίνω σημασία και σε αυτό. Τώρα, το νέο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας θα είναι ένα κατεξοχήν εξωστρεφές πανεπιστημιακό ίδρυμα. Με ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, θα είναι ένα πανεπιστήμιο που βασιζόμενο στο σημαντικό έργο που έχει ήδη παραχθεί από το ανθρώπινο δυναμικό του στα 4 ιδρύματα τα οποία το συγκροτούν, θα καλύπτει μια πληθώρα γνωστικών αντικειμένων, γνωστικών πεδίων, συνδεδεμένων τόσο με το διεθνές γίγνεσθε, όσο όμως και με τις τοπικές
αλλά και περιφερειακές εξειδικεύσεις. Ένα νέο μεγάλο πανεπιστήμιο με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον. Θα πλαισιωθεί από ερευνητικά ινστιτούτα βασικής έρευνας στις επιστήμες όπου δοκιμάζονται στην πράξη καινοτόμες παραγωγικές τεχνικές αλλά και διδακτικές μέθοδοι. Από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης για την διαμόρφωση, για την εφαρμογή νέων παραγωγικών μεθόδων στα γνωστικά πεδία του Πανεπιστημίου, αλλά γενικότερα για την έρευνα καινοτόμων μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης, και από το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τα διετή προγράμματα σπουδών. Σημαντικό παράγοντα στη δική μας την αντίληψη για την αναβάθμιση της μεταλυκειακής τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Επιτρέψτε μου εδώ να επισημάνω ότι μέσα από αυτές τις θεσμικές παρεμβάσεις, κομμάτι του οποίου είναι και το Διεθνές Πανεπιστήμιο που σήμερα ουσιαστικά ιδρύουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από αυτές λοιπόν τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις έχουμε σαν στόχο να εξασφαλίσουμε την δημιουργία και ανάπτυξη ισχυρών πόλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε περιφερειακό επίπεδο μέσα από δημόσιες ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων και μέσα από ισχυρήματα ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών της περιφέρειας. Δηλαδή να σπάσουμε λίγο αυτό το δίπολο κέντρο-περιφέρεια, ενισχύοντας την περιφέρεια. Δεύτερον, αυτό που είπα πιο πριν για το Πανεπιστήμιό σας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών ΑΕΗ και μέσα από πρωτοβουλίες θεσμικής στήριξης διεθνών συνεργασιών, με ιδρύματα υψηλού κύρους και μέσα από διεθνείς μεταπτυχιακές σπουδές, αλλά και μέσα από δομές διασύνδεσης και κοινωνικής διάχυσης ερευνητικών και κοινωνικών πόρων. Και τέλος, αυτό που σας είπα πιο πριν για την αναθεώρηση του μοντέλου τεχνικής θεωρητικής εκπαίδευσης, την υπέρβαση μάλλον αυτού του μοντέλου, θα ήθελα να επισημάνω ότι επενδύουμε ιδιαίτερα και πολιτικά αλλά και με πόρους και δημοσιονομικά σε αυτή την προσπάθεια για τις διετείς σπουδές όπου οι φοιτητές των επαγγελματικών λυκείων θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε δομές που θα στηθούν σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας σε περιφερειακό επίπεδο και σε κεντρικό επίπεδο, νέα διετή προγράμματα σπουδών ελεύθερης πρόσβασης που θα δίνουν ακαδημαϊκή πιστοποίηση της επαγγελματικής και τεχνικής κατάρτισης των σπουδαστών που θα έρχονται από τα επαγγελματικά λύκεια. Έτσι, με αυτό το πλαίσιο που σας περιέγραψα, έχουμε μια συνολικότερη εικόνα. Δηλαδή, έχουμε τον νέο χάρτη, τη νέα αρχιτεκτονική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουμε το νέο λύκειο, τις αλλαγές που προχωρήσαμε για την δημιουργία ενός λυκείου το οποίο θα βασίζεται στη γνώση και στην εκπαιδευτική διαδικασία και όχι να είναι ένας προθάλαμος εξεταστικός για την εισαγωγή στα τριτοβάθμια ιδρύματα. Και το τρίτο και σημαντικότερο, ίσως κατ' εμέ, είναι αυτός ο νέος τρόπος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις εξετάσεις, μπορούμε όμως να βάλουμε έναν ορίζοντα όπου σιγά σιγά θα διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις οι εξετάσεις να μην είναι ο βασικός πυλώνας. Ήδη αυτό που σας περιέγραψα, οι διετείς σπουδές των παιδιών που είναι στα επαγγελματικά λύκεια με ελεύθερη πρόσβαση είναι ένα βήμα. Επίσης είναι ένα βήμα αυτό που θα προχωρήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα για τους μαθητές που του χρόνου θα πάνε στην τρίτη λυκείου και θα μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε μια σειρά από σπουδές που μέχρι σήμερα ήταν χαμηλής ζήτησης, αλλά πλέον ουσιαστικού περιεχομένου, διότι τα τμήματα μη ουσιαστικού περιεχομένου τα καταργούμε, ιδρύουμε καινούργια ή συγχωνεύουμε και θα είναι όλα ουσιαστικού περιεχομένου. Άρα με δύο λόγια σας προσπαθώ να σας δώσω έτσι το στίγμα ουσιαστικών στρατηγικών παρεμβάσεων στο λύκειο αλλά και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στον τρόπο εισαγωγής που διαμορφώνουν ένα νέο όραμα και ένα νέο μοντέλο
εξορθολογικοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του τρόπου εισαγωγής αλλά και του λυκείου. Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι για μένα έχει μεγάλη σημασία που δίδεται η ευκαιρία στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία αλλά και στη Θράκη να έχει ένα ακόμα ίδρυμα, αλλά όχι δίπλα σε όλα τα άλλα ένα ακόμα, ένα ουσιαστικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο που θα έχει παρουσία σε 6 σημαντικές πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, βέβαια με κεντρική πόλη τη Θεσσαλονίκη, ένα εγχείρημα που πιστεύω βοηθάει, δίνει όθηση στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, να ενταχθεί δυναμικά στη νέα εποχή που χαράζουμε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, για τα ελληνικά πανεπιστήμια και να γίνει ένας αξιόλογος πόλος στον εκπαιδευτικό χάρτη της Ευρώπης. Διότι αυτός είναι ο στόχος μας. Άλλωστε και το όνομά του, Διεθνές Πανεπιστήμιο, δίνει μια πρώτη γεύση για το χαρακτήρα και την προοπτική της εξωστρέφειας και των σπουδών και του περιεχομένου, αλλά και της δραστηριότητας που πιστεύω ότι μπορεί να αναπτύξει και πολύ σύντομα να αναδείξει και πολύ σημαντικούς ανθρώπους της γνώσης, οι φοιτητές δηλαδή και οι απόφοιτοί του να είναι άνθρωποι με υψηλή εξειδίκευση και προσόντα, αλλά και η έρευνα που θα διεξάγεται να δώσει όθηση και να αναδείξει τη χώρα μας στον ευρωπαϊκό και το διεθνή εκπαιδευτικό χάρτη. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, θα με συγχωρέσετε αν μακρηγόρησα, αλλά νομίζω ότι έχει μια αξία να τα πούμε όλα αυτά, γιατί γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά, αλλά γίνεται βήμα-βήμα, χωρίς πολύ μεγάλη έτσι, δημοσιότητα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά με ουσία κατά τη γνώμη μου. Και είναι σωστό ότι γίνεται βήμα-βήμα, διότι αυτό σημαίνει ότι έχει την αποδοχή της βάσης της ακαδημαϊκής κοινότητας, χωρίς δηλαδή έντονες συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Διαφορετικές απόψεις βεβαίως πάντοτε υπάρχουν, διότι είναι το πιο ζωντανό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας η εκπαιδευτική κοινότητα. Αλλά νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να προχωρήσουμε σε σημαντικές τομές μέσα από συνθετικές και συμμετοχικές διαδικασίες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, για άλλη μια φορά να σας καλωσορίσω και να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο νέο έργο που αναλαμβάνετε.